σήμερα αγαπητοί μου, Κυριακή των Βαΐων, εορτάζουμε την θριαμβευτική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, που είναι ένα σύμβολο ότι μετά το πάθος θα εισήρχεται ο Ιησούς με την ανθρωπίνη του φύση εις τη Βασιλεία του Θεού. Ό,τι και να αγγίξουμε από τη σημερινή περικοπή μας παραπέμπει σαν σύμβολον μελώντων πραγμάτων. Και αυτό ακόμη το ονάριον, το γαϊδουράκι, επάνω στο οποίο εκάθισε ο Κύριος, είναι και αυτό ένα σύμβολο. Είναι γνωστό ότι ο όνος είναι ακάθαρτο ζώο και βέβαια απειγορεύεται η θυσία του. Και τώρα ο Κύριος κάθεται επάνω σε ονάριον που συμβολίζει τα ακάθαρτα έθνη. Πάντως, εκείνο που παρατηρούμε στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, κάποια πράγματα ανήκουν αποκλειστικά εις τον Κύριο με ένα πλούσιο συμβολισμό. Ίσως δεν έχουμε προσέξει μια λεπτομέρεια στη σημερινή θριαμβευτική είσοδο του Ιησού. Μας τη διασώζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Λέγει και λέγει αυτής, δηλαδή ο Ιησούς, υπάγεται εις τους μαθητάς του, έστειλε δύο, υπάγεται εις την κόμην την κατέναντι ημών, πηγαίνετε στο απέναντι χωριό, και ευθέως εις πορευόμενη εις αυτήν ευρίσκεται πόλων δεδεμένων, και εκεί θα βρείτε ένα γαϊδουράκι να δεδεμένο. Εφών, επί των οποίων πόλων, ουδείς ανθρώπων και κάθηκε, επάνω στον οποίον κανείς άνθρωπος δεν έχει καθίσει. Λύσανται σε αυτόν, αγάγεται. Αφού τον λύσετε, τον πόλων, φέρετε μου τον εδώ. Με τον οποίον πόλων ο Κύριος, αφού εκάθισε πάνω σε αυτόν, εισήλθε θριαμβευτικά στα Ιεροσόλυμα. Γίνεται τη λεπτομέρεια, επί των οποίων πόλων ουδείς ανθρώπων και κάθηκε. Κανείς άνθρωπος δεν εκάθισε εις αυτό το κουλαράκι. Γιατί ο Ιερός Συγγραφέας, αγαπητοί μου, αναφέρει ότι σε αυτό το νεαρό ζώο ποτέ άνθρωπος δεν εκάθισε? Σας κάνει εντύπωση? Δεν μοιάζει να είναι σαν μια λεπτομέρεια, μια υπερβολή? Παρατηρούμε ότι μερικά πράγματα ανήκουν στον Χριστό σε μια αποκλειστική χρήση. Πρόκειται για μια αφιέρωση. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, όπως θα δούμε στην εξέλιξη του θέματος. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι και η παρθενία της Θεοτόκου ήταν μια αποκλειστική περίπτωση αφιερώσεως εις τον Χριστό. Διότι η Θεοτόκος ή το Παρθένος πρώτου τόκου, κατά των τόκων και μετά των τόκων, και όχι εκείνη η βαρυτά τη βλασφημία ιδίως των Προτεσταντών, και σου λέει να ενωθούμε με τους Ρωμακαθολικούς και τους Προτεστάντες, πάνω να λέει ο Θεός με τους βλασφήμους, που αποδίδουν στην υπεραγία Θεοτόκων, αποδίδουν μετά την γέννηση του Σωτήρος Χριστού, αποδίδουν παιδιά. Ότι έκανε η Παναγία και άλλα παιδιά, και ότι ήταν σύζυγος του Ιωσήφ. Όλα αυτά βέβαια μόνο αιρετικοί τα λένε. Ο χώρος της υπεραγίας Θεοτόκου είναι ανέγγιχτος, αφιερωμένος, ανήκει μόνο στον Ιησού Χριστό, σε κανέναν άλλο. Γι' αυτό εις των περίλαμπρων
εκείνων ακάθιστων ύμνων που είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αποδίδομαι εις αυτήν το «Χαίρε νύμφη ανήφευτε». Χαίρε εσύ που είσαι νύμφη μεν, αλλά είσαι ανήφευτος. Δεν εγνώρισες δηλαδή άντρα. Η Θεοτόκος, λοιπόν, επαναλαμβάνομαι, ήταν αποκλειστικός χώρος του Θεού Λόγου που θέλησε να ενανθρωπίσει. Κάτι ανάλογο συνέβη και με τον τάφο του Χριστού. Μας πληροφορεί ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, στο 19ο κεφάλαιο, τα εξής: «Ειν δε εν το τόπο όπου εσταυρώθη ο Ιησούς», εννοείται κήπος, «και εν το κήπο μνημείων κενών». Εκεί που εσταυρώθηκε, λέει ο Κύριος, ήταν ένας κήπος. Εις αυτόν τον κήπο υπήρχε ένα καινούριο μνημείο, καινούριος τάφος. Θα έλεγε κανείς, αφού ήταν καινούριος, θα πρέπει να ήταν και χρησιμοποιητός. Γιατί προσθέτει «ενώ ουδέπο ουδή σε τέθη»? Λέει τον τάφο και καινούριον, αλλά και επιπλέον προσθέτει ότι στον οποίο τάφο κανείς ποτέ δεν ετέθη. Για να υπογραμμιστεί ιδιαιτέρως ότι αυτό ανήκε αποκλειστικά και μόνο εις τον Ιησού Χριστόν, αυτός ο τάφος δηλαδή. Για να τονιστεί η αποκλειστική χρήση από τον Κύριο. Και ο Ματθαίος γράφει: «Λαβών το σώμα ο Ιωσήφ ερετήληξε αυτό συνδώνει καθαρά», το σώμα του Ιησού, «μετά από την αποκαθήλωση, και έθηκε αυτό εν το κενόμνη αυτού μνημείο, ο ελατόμισε εν την πέτρα». Τον έβαλε εις το καινούριο μνημείο που είχε ελατομήσει ο ίδιος εις την πέτρα. Εκτός του ότι ο τάφος του Χριστού θα γίνεται βέβαια ένα παγκόσμιο προσκύνημα και θα έπρεπε να είναι αποκλειστικά σε εκείνον, να ανήκει σε εκείνον, όμως όταν η αφιέρωση του τάφου έγινε, ήταν κάτι το αποκλειστικό στην αποκλειστική χρήση του Χριστού. Προσέξατε το, έχει πολύ σημασία αυτό. Θα δείτε πού φτάνουμε. Τα ιερά σκεύη του ναού του Σολομώντος ήσαν εις την αποκλειστική χρήση του Κυρίου. Δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα αργυρά και χρυσά σκεύη για οποιαδήποτε αλήθεια έξω από την χρήση που θα γίνονται μέσα εις τον ναό του Σολομώντος. Ανάμεσα στις πολλές ανομίες που έκανε ο Ναβουχοδονόσορ όταν ήλθε και κυρίευσε τα Ιεροσόλυμα, ήταν και τούτο: να λαφυραγωγήσει όλα τα σκεύη του ναού του Σολομώντος. Πέρασαν τα χρόνια. Ο εγγονός του Ναβουχοδονόσορος, ο Βαλτάσαρ, είχε κάποτε ένα γεύμα, ένα δείπνο, και κάλεσε πολλούς τους πρώτους της Βαβυλώνας, και για να δείξει ποιος ήταν ο παππούς του και τι λαφυραγώγησε, διέταξε να παραθέσουν στο τραπέζι επάνω τα σκεύη του ναού του Σολομώντος. Και σημειώσατε ότι εκεί ήταν καθήμενες και οι παλακές του, δηλαδή οι γυναίκες αυτές, οι παλακές, και έπιναν και αυτές και αυτός κρασί από τα σκεύη του ναού του Σολομώντος. Εκεί λοιπόν που έπιναν, και ήταν βέβαια μια κορυφή ασεβίας αυτό, βλέπει ο Βαλτάσαρ ένα κομμένο χέρι από εδώ από τον καρπόν να γράφει επάνω στον τοίχο. Τρόμαξε, κέρασε, τι είναι αυτό, και έγραψε κάποια λόγια
να μην μείνω πιο πολύ, γιατί δεν θα ακουθεί ο χρόνος, αλλιώς και θα μπορούσε να γίνουν αυτά ένα θέμα μιας ώρας. Έλεγαν τρεις λέξεις ήταν: ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες ύψος. Γι' αυτό θα τιμωρηθείς. Σημειώσατε δε ότι την ερμηνεία αυτή την έκανε ο Δανιήλ, που ήταν ήδη εχμάλωτος στην Βαβυλώνα. Πράγματι, εκείνο το βράδυ, όχι κάποια μέρα πιο κάτω, εκείνο το βράδυ μπήκαν μέσα στην Βαβυλώνα οι Μίδο Πέρσε και σφάγισαν όλοι οι Βαβυλώνοι, και βέβαια και ο Βαλτάσα, και βέβαια και η πρώτη της πόλεως. Και πρέπει να σας πω ότι ουδέποτε η Βαβυλώνα από τότε σήκωσε κεφάλι και έμεινε υπό την κατοχή των Μίδο Περσών. Έτσι έγινε ένα σύμφωνο βεβυλώσεως αυτό που έκανε τότε ο Βαλτάσα. Όταν οι Εβραίοι πέρασαν από την Αίγυπτο στην έρημο, θέλησαν εκεί κατά εντολή του Θεού να κατασκευάσουν αργυρά και χρυσά σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου. Πού θα τα βρίσκαν όμως? Τότε ο Μωυσής συνέλεξε πολλά κοσμήματα από το λαό, ασημένια και χρυσά, τα εχώνευσε και κατασκεύασε τα ιερά σκεύη. Όμως ποτέ δεν γύρισε ο χρυσός και ο άργυρος στην αρχική των χρήση. Ποτέ έμειναν αποκλειστικά στην χρήση του ναού της σκηνής του μαρτυρίου και αργότερα του ναού του Σολομώντος. Το ίδιο συνέβη και με τα χάλκινα σκεύη, αγαπητοί, προκειμένου να κατασκευαστεί το μεγάλο εκείνο θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων που ήταν έξω από την πόρτα, την θύρα του κυρίως ναού ή τότε της σκηνής του μαρτυρίου. Έτσι βλέπουμε δεν ξαναγυρίζουν πίσω. Είναι στην χρήση εκείνη που καθιερώθηκαν. Το Άγιο Ποτήριο καθ' εμάς, στην εκκλησία μας. Το Άγιο Ποτήριο θα ήταν αδιανόητο να ξαναγίνει ένα κύπελο κοινής χρήσης. Του διανοήθηκε κανείς ποτέ? Θα επέλθει δε η ίδια τιμωρία όπως και στον Βαλτάσα. Ποιος θα τολμούσε να μπει στην ωραία, στο ιερό βήμα, να πάρει το Άγιο Ποτήριο και να το πάει στο σπίτι του και να πει από εκεί κρασί? Το διανοήθηκε κανείς ποτέ? Το ίδιο συνέβη κάποτε, αγαπητοί μου, με το Άγιον Όρος. Είναι χαρακτηριστικό. Είναι γνωστό ότι το Άγιον Όρος ολόκληρο είναι αφιερωμένο στην υπεραγία Θεοτόκου και δεν μπορεί κανείς να το βεβηλώσει με την είσοδο γυναικών. Είδατε πως προσπάθειες γίνονται να βεβηλωθεί το Άγιον Όρος με το να εισέλθουν γυναίκες και σιγά σιγά τουρίστες και λοιπά. Μάλιστα υπάρχει μια παράδοση στους Αγιορείτες: αν τελικά μπουν γυναίκες μέσα, η Παναγία θα φύγει από εκεί. Πού θα πάει δεν ξέρω. Η Παναγία θα φύγει από εκεί, από το Άγιον Όρος. Λοιπόν, στον εμφύλιο πόλεμο κάποιες γυναίκες μπήκαν στο Άγιον Όρος και χόρευαν στην αυλή ενός μοναστηριού. Πανηγύριζαν δηλαδή την είσοδό τους στο Άγιον Όρος και χόρευαν στην αυλή του μοναστηριού. Την επομένη, αγαπητή μου, δώσανε μια μάχη και φωνεύτησαν όλες εκείνες οι γυναίκες. Είναι φοβερό να το σκεφτεί κανείς αυτό. Είναι γνωστό ότι ο Θεός είπε στους Εβραίους ότι όλα τα λάθηρα της Ιεριχούς, της πόλεως, θα αφιερούνται στον Θεό. Εγώ, λέει, θα σας βοηθήσω να καταλάβετε, να κυριεύσετε την πόλη, αλλά ό,τι υπάρχει μέσα
χρυσούν, αργυρούν και λοιπά νομίσματα, σκεύη, λέει ο Θεός, αυτά θα είναι δικά μου. Θα μου τα αφιερώσετε εμένα. Κάποιος όμως, Εβραίος, Άσχαρ, ελέγεται ο άνθρωπος αυτός, πήρε μερικά νομίσματα, όπως οι Εβραίοι μάζευαν εκεί τα προϊόντα της πόλης αυτής, πλουσιωτάτη πόλης Ιεριχώ, και τα έκλειψε. Τι έγινε? Με την πρώτη ευκαιρία, σε μια μάχη που έδωσαν οι Εβραίοι, νικήθηκαν. Παραπονέθη ο Ιησούς του να βγει και λέγει, Κύριε, δεν μας είπες ότι θα μας προστατεύεις και ότι πάντα θα μας δίνεις τη νίκη? Ναι, λέει ο Θεός, αλλά ανάμεσά σας είναι κάποιος κλέφτης και πήρε από τα νομίσματα εκείνα τα οποία ανήκουν σε μένα. Γι' αυτό νικηθήκατε. Και ποιος είναι, Κύριε, αυτός? Θα σας έστελνα στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου, να διαβάσετε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία αυτή. Και ο Θεός απεκάλυψε τον κλέπτη, τον Άχαρ, και όλα αυτά δείχνουν πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με εκείνα τα οποία ανήκουν στην χρήση του Θεού. Έτσι ο λαός, ό,τι ανήκει στη χρήση του λαού, του Θεού, η ενορία, η εκκλησία, τα μοναστήρια, ξέρετε πώς τα λέει, βακούφια. Τούρκικη λέξη είναι βακούφια και σημαίνει αφιερώματα. Και όμως δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι είναι καταπατητέ των αφιερωμάτων αυτών. Θα έχουν προκοπή, το βλέπει κανείς από την ιστορία, από τις ιστορίες που σας λέω. Θα γνωρίζετε ότι όταν κόψουμε ένα λουλούδι από το κήπο και θέλουμε να το αφιερώσουμε στον Χριστό ή στην Παναγία, το βάλουμε σε ένα βαζάκι και να το πάμε στην εικόνα του Χριστού ή στην Παναγία, αυτό δεν το μυρίζουμε. Νομίζω το ξέρετε. Μικρός, όταν κάποτε επιχείρησα ένα λουλούδι, ξέρω εγώ, πήγα να το μυρίσω. Όχι, μου λένε, μητέρα μου, δεν ξέρω ποιοι άλλοι, μην το μυρίζεις, γιατί αυτό το αφιερώνω εμείς στον Θεό. Μην το μυρίσεις. Μέχρι σήμερα, αγαπητοί μου, αυτό το τηρώ. Όταν πηγαίνω να πάρω καιρό στους Αγίους, στον Άγιο Δημήτριο, πάντα, εάν έχουμε κάποια λουλούδια μέσα στον κήπο, θα κόψω ένα λουλούδι, δεν θα το μυρίσω ποτέ, και θα πάω να το βάλω στην εικόνα, και αυτό ανήκει αποκλειστικά και μόνο στον Θεό, αφιερωμένο. Βλέπετε ότι ο λαός μαθαίνει τα παιδιά, οι μητέρες κυρίως μαθαίνουν τα παιδιά τους ότι κάτι ανήκει στον Θεό, και αυτό δεν πρέπει να γίνει χρήση από κανέναν, παρά μόνο ανήκει στον Θεό. Έχουμε όμως μια αφιέρωση στον Θεό πολύ πολύ μεγαλύτερη από ένα ονάριον γαϊδουράκι, από έναν τάφον που σας έλεγα προηγουμένως, που αποτελούν βεβαίως σύμβολα αφιερώσεως και ανακαινήσεως των πάντων. Και αυτό ξέρετε ποιο είναι? Το ανθρώπινο σώμα. Είπα το ανθρώπινο σώμα. Όταν, αγαπητοί μου, βαπτιζόμεθα και δεχόμαστε το Άγιον Μύρον, τότε γίνεται μια ολοκληρωτική αφιέρωση. Το σκεφτήκατε ποτέ? Σύμβολο αυτής της αφιερώσεως είναι τα λίγα μαλλιά τα οποία ρίπτονται μέσα στην κολυμβήθρα. Ίσως τα είπατε, ασφαλώς θα βρεθήκατε σε βαπτίσια. Ο ιερεύς έχει την τριχοκουρία κόβει σταυροειδώς, όπως γίνεται και στον μοναχών. Σταυροειδώς κόβει μαλλιά από το κεφάλι και τα ρίχνει αυτά μέσα στην κολυμβήθρα. Γιατί? Είναι σύμβολο αφιερώσεως. Αυτός που βαπτίστηκε
ή αυτός που εκάρει μοναχός αφιερώνεται στον Θεό. Δεν ανοίξε τίποτε άλλο παρά ανήκει μόνο εις τον Θεό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καθένας από εμάς που είμαστε βαπτισμένοι είμαστε αφιερωμένοι. Η μοναχική κουρά είναι μια δεύτερη αφιέρωση. Λέγει στον Ευεργετινό ο Άγιος Εφραίμος Σύρος: αδερφέ, οι αρχαίοι μόσχους και κρυούς και αμνούς πάντες εις θυσίαν προσέφερον το Κυρίο. Ημείς δε το εαυτόν σώμα. Δεν λέει ψυχή, λέει σώμα. Προσυνέγγαμεν αυτό εμπνεύματι Αγίο. Εμείς προσέραμε το σώμα μας. Μικέτιουν μομίσομεν τούτο ή ρυπόσομεν εν της απειγορευμένης. Ποτέ, λέει, ποτέ μη λερώσομαι, μη βεβηλώσομαι το σώμα μας σε πράγματα που απαγορεύονται, όπως είναι η πορνεία, η μοιχεία, τα σαρχικά αμαρτήματα γενικά, ή να μη ως ιερόσιλη θανάτο παραδοθόμεν, αλλάγιον αυτό και άρτιον θερίσομαι. Διότι αφού το αφιερώσαμε το σώμα μας, εάν τώρα εμείς πάμε στην πορνεία, πάμε στη μοιχεία, τότε βιβλώνουμε αυτό που αφιερώσαμε στην κολυμβήθρα. Και τότε τι γίνεται? Τότε θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι απλώς έδειξα μία αναπηστία στην σύζυγό μου με το να παραβώ την τιμιότητα που θα πρέπει να έχει μια γυναίκα ή ένας άνδρας απέναντι του άλλου συζύγου. Είναι κάτι βαθύτερο, είναι κάτι θεολογικότερο. Επιλέγει μάλιστα ο Άγιος Εφραίμος Σύρος ότι αν κάτι αφιερώσεις στο Θεό και μετά μετανοήσεις και γυρίσεις να το πάρεις, τότε ιερόσιλος χαρακτηρίζεσαι. Έχω ένα δαχτυλίδι, το βάλω στην εικόνα. Αχ, τι έπαθα, γιατί να το αφιερώσω? Γυρίζω και το παίρνω. Το χαρακτηρίζεσαι ιερόσιλος, διότι το αφιέρωσες, δεν σου ανήκει πλέον. Αγαπητοί, τα ίδια μας λέγει και ο Απόστολος Παύλος. Παραστήσε, γράφει στην προς Ρωμαίους επιστολή του, παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν. Είδατε και εδώ τα σώματα, δεν είναι ψυχές. Να παραστήσετε, λέει, αυτό το παρίστημι. Παρίστημι σημαίνει παρουσιάζω, όπως πάσα θυσία προσφέρεται στον Θεό και είναι μια παράσταση από το κλπ. Θυσία ζωντανή, θυσία ζώσαν, αγία, ευάριστον εις τον Θεό. Την λογική λατρεία ημών, την πνευματική λατρεία σας. Ο Θεός είχε καθιερώσει σαν κτήμα δικό του έναν ολόκληρο λαό. Και αυτός ο λαός θα ήταν περιούσιος, δηλαδή περιουσία του Θεού. Είναι ο Ισραήλ. Κι όμως, αγαπητοί μου, αυτός ο λαός αρνήθηκε αυτή την αφιέρωσή του και χτυπιέται μέσα στην ιστορία και θα χτυπιέται. Να αποκτήσει κράτος, ματαιοπονεί. Να γίνει κοσμοκράτορ. Ξέρετε, σε όλους τους λαούς υπάρχουν οι Εβραίοι. Δεν έχουν ευλογία. Το ξαναλέγω, δεν έχουν ευλογία. Ναι, 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 είναι φοβερό πράγμα. Αλλά και καθένας από εμάς που έχουμε βαπτιστεί πρέπει να το προσέξουμε. Βέβαια είναι ένα δύσκολο πράγμα να κρατήσει κανείς την αφιέρωση, την βαπτισματική του αφιέρωση. Είναι δύσκολο. Είναι όμως αναγκαίο και αυτό θα τον φυλάξει από πολλά πράγματα. Και όπου το λαός εξέφευγε των Εβραίων από αυτήν την αφιέρωση, ο Θεός τον παρέδιδε στα χέρια των εχθρών του.
αν έχουμε φόβο Θεού, αγαπητοί, και προσβλέπουμε στον αληθινό μας, στο αληθινό μας συμφέρον, θα πρέπει πάντοτε να μένουμε πιστοί στην αφιέρωσή μας. Είπα σε κάποια κοπέλα, με αγανάκτηση το είπα, η οποία παντρεμένη, απρόσεκτη. Ακούστε, απρόσεκτη. Τι σημαίνει τώρα αυτό το απρόσεκτη? Βάλτε με το μυαλό σας. Εκτύπησα το τραπέζι που βρισκόμουν. Λέω, ξέρεις, το 1974 οι Τούρκοι είχαν απειλήσει να μπουν στην Ελλάδα. Τελικά χάσαμε την Κύπρο. Ξέρεις πόσο είχαν φοβηθεί οι γυναίκες? Θα το θυμόσαστε οι μεγαλύτεροι. Πόσο είχαν φοβηθεί οι γυναίκες μη μπουν οι Τούρκοι μέσα στην Ελλάδα και προσβάλλουν τις γυναίκες. Τις λέγω, δεν καταλαβαίνετε, δεν προσέχετε. Τον δεσμό του γάμου τον προδίδετε. Λοιπόν, κάποτε ο Θεός θα επιτρέψει να μπουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα και να σας βιάσουν εσάς τις γυναίκες. Τορμάζετε? Τρομάζεται? Αγαπητοί μου, να φυλάξουμε το σώμα μας, είτε έξω από το γάμο, είτε μέσα στο γάμο, είτε είμεθα έγαμοι, είτε είμεθα άγαμοι. Αφιερώσαμε το σώμα μας μέσα στην κολυμβήθρα, αφιερώσαμε στον Άγιον Τριαδικών Θεών. Ας το προσέξουμε αυτό πάρα πολύ και πρέπει να μείνουμε πιστοί στην αφιέρωσή μας αυτή. Τότε μπορούμε να λεγόμαστε αληθινοί χριστιανοί. Αμήν.